Καλημέρα. Καλημέρα, Καλημέρα, Βασίλη. Τάσο. Καλημέρα, Ελένη. Λοιπόν, θέλω να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχάς, Βασίλη, να συζητήσουμε. πριν, Βεβαίως. επέτρεψέ μου πριν ξεκινήσουμε, γιατί Βεβαίως. ξεκινάμε λάθος, δεν υπάρχει καμία παρουσία εξοδιοικητικού παράγοντα της ΑΕΚ σε οποιαδήποτε συνάντηση από την οποία βγήκαν χθες φωτογραφίες και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Όταν λες δεν υπάρχει, δεν έγινε συνάντηση, δεν... θα ήθελα όσο Δεν μπορείς να... υπάρχει Δεν έγινε... καμία συνάντηση στην οποία να υπάρχει εξοδιοικητικός παράγοντας της ΑΕΚ. Μάλιστα. Οκ. Okay. Αντιλαμβάνομαι και το σέβομαι. Λοιπόν, η ΑΕΚ λες ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που δημοσιεύτηκε χθες και με τη φωτογραφία κτλ. Την παραμικρή σχέση. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ουσιαστικά. Συμφωνείς με αυτό που είπα στην αρχή, δηλαδή ότι ο Άρης ζήτησε, αυτή ήταν η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ο Άρης ζήτησε από την ΚΕΔ να οριστούν Έλληνες διαιτές στα δύο παιχνίδια και η ΑΕΚ συμφώνησε με το αίτημα. Έγινε έτσι ή κάπως διαφορετικά? Ακριβώς αυτό έγινε και ακριβώς αυτή είναι η ενημέρωση που δίνουμε από νωρίς το απόγευμα χθες σε όσους μας απευθύνθηκαν. Μάλιστα ο πρώτος που μας απίθυνε το σχετικό ερώτημα δημοσιογραφικά ήταν ο Σάββας Ολιβάνιος από την Live Sport γύρω στις 5 το απόγευμα, όπου τον ενημέρωσα ως υπεύθυνος γραφείου τύπου ότι η ΑΕΚ συνένεσε σε αίτημα και ουδέποτε έκανε ίδια αίτημα για Έλληνα διαιτητή. Για να το κάνω και πιο συγκεκριμένο, Βασίλη, η ΑΕΚ εγγράφως δήλωσε τη συνένεσή της στο αίτημα που είχε προηγηθεί στις 4, στις 15 και 34, τέλος πάντων, στην ΚΕΔ. Και είναι μια απάντηση η οποία συνάδει με την γραμμή, την πολιτική που έχουμε εκδηλώσει και δημόσια και στις συνεδριάσεις της Super League όλο το τελευταίο διάστημα, ότι εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα είτε στους αγώνες μας είναι Έλληνες διαιτητές είτε ξένοι. Οπότε δεν είχαμε κανένα λόγο να μην συνενέσουμε σε αυτό το αίτημα και δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο σε αυτό, τίποτα το Το ιδιαίτερο. ερώτημά μου βέβαια είναι προφανές και νομίζω θα το έκανε οποιοδήποτε. Το ίδιο θα αντιδράσει η ΑΕΚ και σε αντίστοιχο αίτημα άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα για έναν διαιτητή. Πάντα στη λογική που μου προανέφερε, δηλαδή ότι εμείς. Και αυτό το ξέρουμε. Η ΑΕΚ το έχει δηλώσει δημόσια. Ναι, ναι. Έχει τοποθετηθεί δημόσια Η για λογική έναν δεν. διαιτητή. Βασίλη μου, η λογική δεν μπορεί να είναι αλακάρτ ανάλογα με τον αντίπαλο. Ναι, Αυτή, γι' αυτό όπως σε ρωτάω σου ακριβώς. είπα, είναι μια δηλωμένη πολιτική μας. Το έχουμε πει και δημόσια, επαναλαμβάνω, το έχουμε πει και εντός των συνεδριάσεων της Λίγκας, ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε κανένα παιχνίδι, είτε ο διαιτητής είναι Έλληνας είτε είναι ξένος. Τάσο, η λογική από αυτό τουλάχιστον που εισπράττω εγώ είναι ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές και γι' αυτό σε αυτά τα μάτς, τα ντέρμπι, σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, με τις διαφορές να είναι πολύ μικρές, εμπιστευόμαστε τους Έλληνες ότι μπορούν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους το έργο τους. Σωστά. Ελένη, θα σου πω το εξής. Εμπιστοσύνη βασικά υπάρχει και υπάρχει εμπιστοσύνη όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μπορεί να υπάρξει σε όλο αυτό που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια με ενεργή συμμετοχή και της ΑΕΚ στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το οποίο έχει οδηγήσει στο να βλέπουμε τα πρωταθλήματα που βλέπουμε και τα οποία νομίζω ότι αποτυπώνουν το αποτέλεσμά τους αποτυπώνει στο 100% αυτό που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό Εννοείς τον συμβαίνει. ανταγωνισμό, προφανώς, Τον Ακριβώς. ισχυρό Αυτό ανταγωνισμό. συμβαίνει και φέτος, συνέβη και πέρσι, συνέβη και στα χρόνια που πήρε πάλι τα συνεχόμενα πρωταθλήματα από το 19 μέχρι το 22 και ο Ολυμπιακός. Οπότε η απάντησή μου είναι αυτή, ναι. Φυσικά και υπάρχει εμπιστοσύνη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και εμείς δεν έχουμε τα παράπονά μας. Έχουμε συγκεκριμένους λόγους για να διαμαρτυρόμαστε και για πολλά παιχνίδια για φέτος και με Έλληνες και με ξένους διαιτητές. Η επιλογή μας είναι πάγια να μην αναλωνόμαστε στην τοξικότητα αυτού του είδους, εκτός από μια περίπτωση που θεωρήσαμε και την πιο ακραία στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Και θυμίζω όμως ότι και εκεί η τοποθέτησή μας πρώτη θα ξεκινούσε από την αναγνώριση του ότι ανεξαρτήτως από το αν μας δόθηκε εκείνο το ξεκάθαρο πέναλτι στο Λιβάη Γκαρσία ή όχι, η ΑΕΚ όφιλε να αγωνιστεί καλύτερα και να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Οπότε να ρωτήσω, Τάσο, θεσμικά πώς γίνεται από τη στιγμή που και οι δύο ομάδες καταθέτουν στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας το θέλω τους για ορισμό Έλληνα διαιτητή? Μάλλον είναι μονόδρομος για την ΚΕΔ ο ορισμός Έλληνα διαιτητή, έτσι? Υποθέτω πως ναι. Χωρίς αυτό Ωραία. Να σημαίνει ότι αν η ΚΕΔ είχε και κάποια διαφορετική τοποθέτηση, εμείς και πάλι δεν θα είχαμε κανένα θέμα, όπως είπα πριν. Αυτό Εννοείς ότι δεν τη δεσμεύει την ΚΕΔ ναι. το γεγονός ότι δύο ομάδες ζητούν Έλληνα, αλλά σίγουρα της δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ένα τέτοιο ορισμό.
Όχι, όχι, ούτε πρόθεση της ΑΕΚ με την δήλωση της συνένεσής μας ήταν να δεσμεύσουμε τον οποιοδήποτε για οτιδήποτε. Δηλώνουμε απλά ότι συνεννούμε και σε αυτό το ενδεχόμενο. Ωραία. Αυτό πάμε που ήθελα στους... να... Βεβαίως. Εντάξει, ερώτησέ με και... Ήθελα να σε ρωτήσω για τα σημερινά, γιατί έχω μπροστά μου τώρα, για παράδειγμα, το πρώτο θέμα του SDNA, ναι, το έλεγα και νωρίτερα, την αντίδραση της ΑΕΚ σχετικά με δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για τη χθεσινή συνάντηση και πώς από εδώ, τι σκοπεύετε από εδώ και πέρα να πράξετε. Κοίτα, από χθες το βράδυ έχει ξεκινήσει μια ιστορία με αφετηρία, ένα δημοσίευμα που απέδωσε, κάποια γεγονότα όπως τα απέδωσε, από μια ιστοσελίδα που είναι γνωστό σε όλη την πιάτσα ότι έχει άμεση σχέση με ιδιοκτήτη μεγάλης ΠΑΕ. Στη συνέχεια ανέλαβε η επικοινωνία που έχει σχέση με τον Ολυμπιακό και δυστυχώς υπήρξαν και δημοσιεύματα από άλλα μέσα τα οποία από το λιγότερο μας στεναχώρησαν, στην ουσία μας εξόργησαν και ο τρόπος που αποδόθηκε αυτό που ήθελα να πούνε. Εδώ διάβασα τίτλους για συνάντηση ΑΕΚ, Άρη, για συμφωνία το βράδυ, για Έλληνα διαιτητή. Πράγματα δηλαδή που είναι τελείως σενάρια επιστημονικής φαντασίας, δεν προκύπτουν από πουθενά και είναι συκοφαντικά και χυδαία ακόμα και από καθαρά δημοσιογραφικής άποψης. Δηλαδή έχουν γραφτεί πράγματα τα οποία απλά θέλει να τα πει αυτός που τα έχει γράψει και δεν προκύπτουν από πουθενά. Πέρα από το ότι, όπως είπα και από την αρχή, δεν υπάρχει η παραμικρή σύνδεση της ΑΕΚ με οποιαδήποτε συνάντηση ή οτιδήποτε θέλουν να δείξουν με μια φωτογραφία. Το κυριότερο είναι αυτό που είπε στο ξεκίνημα της συζήτησής μας, ότι είχαν σταλεί θεσμικά και υπηρεσιακά τα ναι, δηλαδή η συμφωνία της ΑΕΚ στην ΚΕΔΑ από το μεσημέρι. Αν υποθέτω σωστά, χρονικά δηλαδή, το έθεσες πολύ διαφορετικά από την συνάντηση που υπήρξε μετά. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση, γιατί είμαστε συνεχώς στοχοποιημένοι τόσο από τον Παναθηναϊκό με τον οποιοδήποτε τρόπο, όσο και φυσικά αυτονόητα από τον Ολυμπιακό. Προσπαθεί μάλιστα ο δεύτερος να κάνει και μια σύνδεση μέσω της επικοινωνίας του με τον κύριο Καρυπίδη, με τον οποίο προφανώς αυτοί έχουν κάποια προηγούμενα και κάθε τρεις και λίγο προσπαθούν να εμπλέξουν και την ΑΕΚ σε σενάρια τα οποία, δηλαδή, τι να πεις, όταν μέχρι δεν πάνε παραλίγες εβδομάδες που χάσαμε δύο πολύτιμους βαθμούς μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδη από τον Άρη, μας απέκλεισε από το κύπελλο, που πετύχαμε εντός έδρας στην κανονική περίοδο μία από τις πιο δύσκολες νίκες που έχουμε πετύχει στο κήπεδό μας με 1-0 απέναντι στον Άρη, και προσπαθούν επίμονα να δηλητηριάσουν το μυαλό του κόσμου βασισμένοι σε ό,τι βρούνε πρόχειρο, προσπαθούν να αξιοποιήσουν κάθε τι πιθανό και απίθανο για να μας πούνε τι. Κάτι δηλαδή που η ίδια η πραγματικότητα το διαψεύδει πανηγυρικά. Κανονικά δεν θα έπρεπε καν να σχολιάζουμε, αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που κάποια στιγμή πρέπει να τα πεις και αυτά. Όχι, κανονικά θα έπρεπε να σχολιάσουμε. Εγώ γι' αυτό ζήτησα και από τον κύριο Ζουμπούλη την τοποθέτησή του, άσχετα αν σέβομαι την απόφασή του, γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι είναι να απευθυνόμαστε ΠΑΕ. Εσείς πρέπει να τα πείτε στον κόσμο, όχι εγώ, και η Μπουντού. Να πείτε τη δική σας θέση και ο κόσμος να κρίνει. Και η αλήθεια είναι ότι χθες διαδεχόταν το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή δεν ξέρεις την λογική, τη φυσική ροή των πραγμάτων. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενα του Τάσου είναι ότι το μεσημέρι υπάρχει ένα αίτημα του Άρη, συνενεί η ΑΕΚ για Έλληνα διαιτητή, τελειώνει το ένα σκέλος, το ένα γεγονός, και πάμε στο άλλο που είναι μία φωτογραφία, και όλο αυτό εμπλέκει όλη την επικαιρότητα της ημέρας, αν το διαβάζω σωστά, Τάσο. Εμπλέκει, γίνεται μια προσπάθεια εμπλοκής της ΑΕΚ. Πρώτα απ' όλα, δηλαδή γελάω λίγο, είναι τελείως αστείο. Μιλάμε για μια συνάντηση που προβάλλεται, η οποία έχει γίνει σε ένα μέρος στην Αθήνα πολυσύχναστο, που είναι και ποδοσφαιρική πιάτσα, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Εκεί πέρα περνάνε πάρα πολύ. Γενικά η Γλυφάδα είναι ποδοσφαιρική πιάτσα. Ναι. Γενικά η Γλυφάδα. Και το συγκεκριμένο μαγαζί ακόμα περισσότερο. Περνάνε παράγοντες, παίχτες όλων των ομάδων, μάνατζερ, και θέλουν να μας πούν ότι εκεί έγινε μια συνάντηση στην οποία προσπαθούν με κάθε τρόπο να εμπλέξουν την ΑΕΚ, η οποία είχε κάποιο είδους συνωμοτικό χαρακτήρα και στην οποία, ξέρω εγώ, αποφασίστηκε ποιος θα είναι ο διαιτητής και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να έχει αποφασιστεί. Μιλάμε για πράγματα που, εντάξει, εγώ με ξεπερνούν.
πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πω πάνω σε αυτά. Μάλιστα, και για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, θέλω να ρωτήσω, η ΑΕΚ θα κάνει κάποιες νομικές ενέργειες σε αθλητικό, ποδοσφαιρικό και όχι μόνο επίπεδο ή όχι? Τι σκοπεύει να κάνει η ΑΕΚ από εδώ και πέρα? Κοίτα, είναι σαφές και στην τοποθέτηση που δώσαμε πριν από λίγο ότι θα προβούμε στις νομικές ενέργειες, γιατί όλο αυτό έχει ένα ξεκάθαρα ψευδή και συκοφαντικό χαρακτήρα εναντίον μας. Το πλαίσιο αυτών των νομικών ενεργειών από σήμερα θα το δούμε ακριβώς πώς θα αποτυπωθεί και πού θα επικεντρωθούμε. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της ΠΑΕ ΑΕΚ, τον κύριο Τάσο Τσατάλη, για την τοποθέτησή του. Να είσαι καλά, Τάσο μου. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλημέρα. 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 Καλή συνέχεια.